Γεια σας φίλες, γεια σας φίλοι. Την κατάλληλη στιγμή βγήκανε τα στοιχεία της Eurostat για την οικονομική κατάσταση των Ελλήνων το 2023, για τη φτώχεια μας δηλαδή. Και λέω την κατάλληλη στιγμή γιατί πλησιάζουμε στο τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου και ήδη έχουν αρχίσει και γράφονται από τους γνωστούς στους άγνωστους ηλίθιους αυτά τα τύπου ναι καλά δεν έχει λεφτά ο Έλληνας, γεμάτη η Αράχοβα για το τριήμερο. Για δείτε όλοι στις ταβέρνες τι θα γίνεται το τριήμερο εκείνο και μετά θα μου πείτε αν έχει λεφτά ο Έλληνας. Και λέω ότι είναι ηλίθιοι αυτοί, γιατί θέλουν να πουλήσουν το αφήγημα ότι τύπου δεν υπάρχει φτώχεια, δεν υπάρχει κρίση, οι Έλληνες έχουν λεφτά και χρησιμοποιούν σαν επιχείρημα ποιο, το ότι ένα ξενοδοχείο, ξέρω εγώ, θα γεμίσει 20 δωμάτια ή ότι τα τραπέζια, τα 30 τραπέζια μιας ταβέρνας θα είναι γεμάτα για 3 μέρες. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό ίσα ίσα δείχνει το πόσο έχει πέσει το επίπεδο ζωής στην Ελλάδα. Γιατί ας πούμε στην Ελβετία ή στο Λουξεμβούργο δεν πιστεύω να λένε «Α, κοίτα πόσο άνετα είμαστε εδώ πέρα και ζούμε». Δεν βρίσκεις δωμάτιο για το τριήμερο, ρε. Δεν καταλαβαίνεις, πήγαινε σε ταβέρνα στο Λουξεμβούργο, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, τόσα λεφτά έχουν. Καταλάβατε. Αλλιώς μετρούνται τα λεφτά και το επίπεδο ζωής ενός λαού και όχι από το να πάει να φάει ένα παϊδάκι και να πιει μια μπύρα, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι τύποι οι οποίοι είτε σε λιμένα κλείνουν τα μάτια και δεν βλέπουν τίποτα, είτε ξέρω εγώ ζουν στο καβούρι ή στην Εκάλη και δεν έχουν συνδιαλλαγή με τον απλό τον κόσμο, είτε το κάνουν επίτηδες. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι ζεις σε μια κοινωνία, είσαι ενεργόμενος μια κοινωνία. Δηλαδή έχεις κοινωνική ζωή, έχεις φίλους, έχεις οικογένειες και αυτά και να μην βλέπεις ότι όντως υπάρχει πρόβλημα. Ναι, μεν ένα μέρος του πληθυσμού ζει άνετα, που πάντα ζούσε, αλλά ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που μόλις χθες βγήκαν για το 2023, το εισόδημα των Ελλήνων έπεσε 28% όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε 18,5%. Σχεδόν 7 στους 10 Έλληνες σε υποκειμενική φτώχεια. Θα δείτε την οικονομία να πηγαίνει της υπόλοιπης Ευρώπης, γιατί εκεί αυξήθηκαν τα εισοδήματα 18,5%. Στην Ελλάδα πέσαν 28%. Και το σοκαριστικό είναι ότι 7 στους 10 αγγίζουν τα όρια της φτώχεια. Και σας λέω, δεν τα λέει, ξέρω εγώ, η αντιπολίτευση αυτά ή το κουκουέ ή ξέρω εγώ. Τα λέει η Eurostat, η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Τα στοιχεία είναι όσο πιο επίσημα μπορούν να είναι. Και πάμε να δούμε μερικά σημεία που έχω διαλέξει. Πρώτα απ' όλα μας λέει η Eurostat ότι τα 9.520 ευρώ είναι το διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα. Και εκφρασμένο σε όρους αγωνιστικής δύναμης, πρόκειται για το 5ο χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία. Την περνάμε τη Βουλγαρία, Άδωνη, την περνάμε, ρε. Μια χαρά τα λέγες, δεν σε πιστεύαμε, λέγαμε «Α, είμαστε κάτω από τη Βουλγαρία». Όχι, όχι, πάνω από τη Βουλγαρία είμαστε. Κάτω βέβαια από άλλες 22 χώρες, αλλά είμαστε πάνω από τη Βουλγαρία. Εντάξει, να ρεμίσει και η κυβέρνηση και ο Άδωνης και όλοι αυτοί που είχαν αναστατωθεί τότε όταν είχε βγει η αγοραστική δύναμη. Και προσέξτε, αν το πάμε λίγο πιο πίσω στο χρόνο, δηλαδή να δούμε από το 2010 μέχρι το 2023, η μεταβολή του εισοδήματος στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη είναι φρικτή, γιατί είμαστε στην τελευταία θέση. Προσέξτε, τα τελευταία 13 χρόνια είμαστε στην τελευταία θέση. Στην Ελλάδα τα τελευταία 13 χρόνια έχει μειωθεί το μέσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα 28,4%. Την ώρα που ας πούμε στη Ρουμανία έχει αυξηθεί 140%, στη Λιθουανία 86%, στην Πολωνία 72%, στη Βουλγαρία 64%. Δηλαδή είμαστε τουλάχιστον 28,4% φτωχότεροι σε σχέση με το 2010. Και ένα επίσης ακόμα σοκαριστικό στοιχείο είναι ότι στο ποσοστό του πληθυσμού που δηλώνει ότι τα βγάζει δύσκολα πέρα, η Ελλάδα είναι πρώτη με 87,6% πάνω από Βουλγαρία, Ρουμανία και Πορτογαλία. 9 στους 10 Έλληνες σχεδόν δηλώνουν και επίσημα ότι τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Και μάλιστα σε αυτό είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη. Και πάμε να δούμε ποιες περιοχές είναι οι πιο φτωχές στην Ελλάδα. Και έχει ενδιαφέρον γιατί θα δείτε ότι πρώτη είναι η Πελοπόννησος με 35,7% του πληθυσμού, η Δυτική Ελλάδα με 35,2%, η Δυτική Μακεδονία με 32,7%, η Ανατολική Μακεδονία Θράκη με 31,1%, το Βόρειο Αιγαίο με 30,4% και η Αττική με 22,7%. Τα δύο στοιχεία που μου κάνουν εντύπωση εδώ είναι ότι στην Αττική, όπου μένουν 7,5 εκατομμύρια Έλληνες, ένα στους 5 κινδυνεύει από φτώχεια. Είναι τεράστιο το νούμερο. Είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι που κινδυνεύουν από τη φτώχεια στην Αττική. Και στην Πελοπόννησο, το 35,7% ότι κινδυνεύει από φτώχεια μου κάνει εντύπωση. Προσέξτε, γιατί το ξέρω καλύτερα γιατί είμαι από εκεί. Και φανταστείτε, αυτό το νούμερο γίνεται ακόμα πιο τρομακτικό αν σκεφτείτε ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια στην Πελοπόννησο
αυτό που γίνεται από τουρισμό, η τουριστική ανάπτυξη που γνωρίζει είναι αδιανόητη. Δηλαδή τα τελευταία 3-4 χρόνια έχουν πέσει πάρα πολλά λεφτά στην Πελοπόννησο λόγω του τουρισμού και παρόλα αυτά το 35,7% κινδυνεύει από φτώχεια. Και όπως θα δούμε και στην κάρτα που έκανε το Open, ο κίνδυνος φτώχειας είναι πιο μεγάλος σε ανέργους, εντάξει λογικά, σε ενοικιαστές και σε συνταξιούχους. Τι όμως σημαίνει ακριβώς σε ενοικιαστές? Δηλαδή οι ενοικιαστές. Πώς ορίζεται αυτό δηλαδή, τι είναι το ενοικιαστές? Άρα νίκια σας σπίτι, άρα σημαίνει ότι αυξήθηκαν τα νίκια, δίνω πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματός μου για το ενίκιο. Ακριβώς αυτό. Είναι τόσο μεγάλο το ύψος πλέον του ενοικίου, τόσο δυσβάσταχτο αναλογικά σε σχέση με το μισθό, που ένας από τους λόγους που κινδυνεύεις από φτώχεια είναι γιατί δίνεις ένα τόσο μεγάλο ποσό στο ενίκιο σου. Η στέγη δηλαδή κοντεύει να μας οδηγήσει στη φτώχεια. Και αυτό είναι τουλάχιστον σοκαριστικό. Στην Ελλάδα το 2023 εργάστηκαν 600.000 εργαζόμενοι με μερική απασχόληση. Τι μισθό παίρνουν αυτοί οι εργαζόμενοι? 500. Είμαστε δηλαδή 600.000 εργαζόμενοι στην Ελλάδα είναι με μερική απασχόληση και παίρνουν λιγότερα από 500 ευρώ. Αυτό είναι για τους δείκτες που λένε μειώθηκε ενεργία 10%, που βγαίνουν κάτι Κεραμαίος, κάτι Μητσοτάκης και αυτά και λένε στο 9% ενεργία, στα χαμηλότερα δεκαετίας ενεργία. Τι να το κάνεις όταν 600.000 από τους εργαζόμενους συνολικά εκεί έξω παίρνουν λιγότερα από 500 ευρώ. Μόνο και μόνο δηλαδή για να είναι τα στοιχεία καλά, για να είναι τα νούμερα ωραία και αυτά. Κοιτάξτε τι κάναμε, να πηγαίνει στην Ευρώπη εκεί πέρα μιλάει στο Κογκρέσο και να λέει ρίξαμε την ανεργία 9% στην Ελλάδα. Πες και πόσα παίρνουν τότε, ρε φίλε. Πες και πόσα παίρνουν. Όταν λες ότι ρίξε την ανεργία 10%, πες ότι 600.000 εργαζόμενοι και έξω παίρνουν λιγότερο από 500 ευρώ. Τέλος πάντων.